Επίδειξη άμεσης επέμβασης σε περίπτωση ανακοπής καρδιάς κάποιου συνανθρώπου μας έκαναν σήμερα το πρωί στην πλατεία Καπνεργάτη οι διασώστες του ΕΚΑΒ Καβάλας. Συγκεκριμένα, οι διασώστες ενημέρωναν τους πολίτες για το πώς μπορούν με απλές και γρήγορες κινήσεις να κρατήσουν στη ζωή ή να επαναφέρουν έναν άνθρωπο που υπέστη ανακοπή μέχρι να παρέμβουν οι διασώστες και οι γιατροί του ΕΚΑΒ. Είσαι καλά, που ήρθες. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Ναι, είμαι στην πλατεία Καπνεργάτη. Έχω ένα άτομο το οποίο στο 50, το οποίο δεν αναπνέει. Ξέρω κάρτα, τηλέφωνο μου είναι αυτό. Δεν ξέρεις τίποτα άλλο. Συμμετέχουμε σε μια δράση που γίνεται πανευρωπαϊκά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Είναι η ετήσια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς. Γίνονται εκδηλώσεις σε πόλεις της Ευρώπης και της Ελλάδος φυσικά. Και έχουμε σαν σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για να μάθει τι να κάνει σε μια περίπτωση ενός επείγοντος περιστατικού όταν σταματήσει η καρδιά και η αναπνοή ενός ανθρώπου μπροστά του. Εγώ να πω ότι έχουν βρει ότι δεν υπάρχει πουθενά σε χώρα που να μπορεί κάποιος ασθενοφόρο να βρίσκεται με τον εξοπλισμό και τους διασώστες στα δύο πρώτα λεπτά μιας καρδιακής ανακοπής πάνω από το θύμα. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία να μάθει ο απλός κόσμος τι πρέπει να κάνει τις ενέργειες τις απλές αυτές για να διατηρήσει ζωντανό τον εγκέφαλο του ανθρώπου που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή, ώστε να έρθει το ασθενοφόρο να το δουλέψει γι' αυτό με τα δικά του μηχανήματα και τις γνώσεις που έχει και να υπάρχει μια ελπίδα για τον άνθρωπο αυτό να ξαναγυρίσει φυσιολογικά στη ζωή. Παράλληλα όμως, οι διασώστες του ΕΚΑΒ για πολλωστή φορά διαμαρτύρονται για τις δραματικές ελλείψεις τόσο στον διαθέσιμο στόλο ασθενοφόρων αλλά και προσωπικού. Το θέμα μάλιστα έφερε στη Βουλή με ερώτησή του ο βουλευτής Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης, όπου μεταξύ άλλων γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στα απαρχαιωμένα οχήματα του ΕΚΑΒ, καθώς το 80% του στόλου βρίσκεται σχεδόν μονίμως σε ακινησία, με τις απομακρυσμένες περιοχές του νομού Καβάλας να μένουν κυριολεκτικά ακάλυπτες. Είναι δραματική, όπως λέτε. Τα αυτοκίνητα χρόνο με το χρόνο παλαιώνουν και είναι σε χειρότερη κατάσταση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χαλάνε συχνότερα, να μπαίνουν στα συνεργεία συχνότερα, με αποτέλεσμα το περισσότερο διάστημα, τον τελευταίο κυρίως χρόνο, να λειτουργούμε οριακά. Με 2, 3 ή και 4 ασθενοφόρα από τα 10 της δύναμης που έχουμε στην Καβάλα. Πώς καλύπτονται οι ανάγκες του νομού όταν δύο, μου λέτε, ασθενοφόρα από τα 10 τα οποία διαθέτεται είναι σε λειτουργία? Τι κάνετε αν, ας πούμε, σκάσουν δύο έκτακτα μαζί? Όταν έχουμε σε λειτουργία τα δύο ασθενοφόρα της Καβάλας, έχουμε δανειστεί από το ΕΚΑΒ Δράμας και ΕΚΑΒ Ξάνθιας από ένα ακόμη ασθενοφόρο. Τα έχουμε κάνει 4 και λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Μα γι' αυτό σας λέω ότι λειτουργούμε οριακά. Τα υπόλοιπα ασθενοφόρα βρίσκονται μονίμως εκτός λειτουργίας ή πάει κυκλικά, χαλάει το ένα, μπαίνει το άλλο σε λειτουργία? Όπως τα λέτε, δύο βγαίνουν από τα συνεργεία και δύο μπαίνουν. Αυτό είναι φυσικό επόμενο μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας και με τόσα χιλιόμετρα που έχουν τα ασθενοφόρα. Είναι επόμενο να χαλάν πολύ γρηγορότερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Ο στόλος είναι παλαιωμένος, θέλει αντικατάσταση. Δαπανώνται πολλά χρήματα για την επισκευή τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα μας. Αυτό συμβαίνει με τα ασθενοφόρα. Τα υπόλοιπα προβλήματα είναι γνωστά. Είναι της έλλειψης προσωπικού και του δικού μας προσωπικού και των κέντρων υγείας μέσα στο νομό. Οπότε οι καλύψεις μέσα στα όρια του νομού και εκεί γίνονται οριακά.